ανάμεσα στους ελασίδες της Αθήνας και πολλοί φοιτητές. Ο λόγος τους βαφτίζεται συμβολικά από την πολιτική καθοδήγηση Λόγος Λόρθος Μπάιον. Δεν θα χάσει ούτε μία μάχη. Η Νεάπολη, τα Εξάρχεια, η Αλεξάνδρας, οι Αμπελόκηποι κρατούν μέχρι τέλους. Ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος αποτυπώνει την ιστορική στιγμή. Και ο λόγος των φοιτητών, Λόρθος Μπίρ, πολεμώντας το κέντρο της πόλης, απάγγελε στίχους από την κατάρα της Αθηνάς και σκεφτότανε σαν τι θα μπορούσε να παρηγορήσει τον ίσιο του Μπάιον σε τούτο τον κόσμο. Και απάντησε καχάζοντας ο Εγγύνος, καθισμένος πάνω στα βαριά πυροβόλα που αυλακώνανε το σκοτάδι με τις τροχές των οβίδων τους. Και διακρινότανε μέσα στη λάμψη τους να ταράζεται σύσσωμος ο ναός στην κορυφή της. Και ο λόγος των φοιτητών, Λόρδος Βίρον, πολεμούσε στο κέντρο της πόλης και οραματιζόντουσαν, πολεμώντας φοιτίες απέραντες και πόλεις καινούργιες και εκκλησίες και καμπάνες καινούργιες και Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, δόξα και τιμή στους νεκρούς μας, δόξα και τιμή στους νεκρούς μας, αδέλφια μόνη του κόσμου, η σημαία μας κυματίζει ακόμα, ελευθερία ή θάνατος. Αλεξάνδρου, Μιχάλης Κασαρός, Μανώλης Αναγνωστάκης, Μενέλος Λουτέμις, Μέλφο Αξιώτη, Τάσος Λιβαδίτης, Γιάννης Ρίτσος, Ρίτα Μπούμη Παπά, Ασημάκης Πανσέλινος, Αντώνης Γρατσάνος, Γιάννης Τράλας, Δημήτρης Χριστοδούλου, Γιώργης Παυλόπουλος, Δημήτρης Χατζής. Το σύνθημα για την έναρξη της πνευματικής αντίστασης δίνουν δύο ποιητές, ο Άγγελος Κυλιανός και ο Κώστας Βάγνερης. Ο Κωνσταντίνος Δημαράς, σε επιφυλίδα στην εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα», της 31 Μαΐου 1941, γράφει: «Οφείλουν να συνειδητοποιήσουν οι πνευματικοί άνθρωποι ότι δεν ανήκουν στον εαυτό τους, αλλά σε μια ολότητα». Στο παράνομο έντυπο «Τους Πρωτοπόρους», που κυκλοφορεί από τον Αύγουστο του 1943 ως το τέλος του χρόνου, ο Μάρκος Αβιέρης τελειτεύει τη στάση φυγής στη λογοτεχνία, διευκρινίζοντας ότι οι πρωτοπόροι θα δράσουν με την αισθητική θεωρία της τέχνης για τη ζωή. Όλες οι μορφές είναι δεκτές, δηλώνει. Μόνο το περιεχόμενο ενδιαφέρει. Και θυμίζει στους λογοτέχνες πως κάνουν τέχνη και όχι δημοσιογραφία. Μόνη προϋπόθεση να διαπνέονται τα έργα από ένα αίσθημα ελευθερίας. Όχι κήρυγμα ελευθερίας. Κανένα κήρυγμα δεν είναι τέχνη, τονίζεται. Είναι η Αθήνα άρρωστη βαριά. Πριν λίγες ώρες πέταξε το κεφαλόδεσμό της. Και με 40 πυρετό βάρασε τα ταμπούρλα της εξέγερση. Στις πλατείες και στους 7 ψυχούς γυμνούς συνοικισμούς της, αναμαλιάρα, ξέστηθη σαν τάγαλμα της τρέλας, φορώντας τη λευτεριά από πάνω ως κάτω και την τρομερή σπάθα της αποκάλυψης, βαδίζει μέσω του ιστορικού Δεκέμβρη την ομίχλη που σκίζουν τα μυδράλια και οι πόμπες.
Ο επίσημος απολογισμός της Εθνικοφρόνου Δράσης, 15 μήνες μετά τη Βάρκηζα, 1.289 δολοφονίες, 6.671 τραυματισμοί, 165 βιασμοί, 31.632 βασανισμοί, 8.624 φυλακίσεις, 84.931 συλλήψεις, στον ίδιο παρανομαστή με την ομοίη επέμβαση των Αγγλοαμερικανών. Στόχος, η περαιτέρω ενίσχυση της πλουτοκρατίας και η επιβολή μιας κυβέρνησης στην υπηρεσία της ίδιας και των ξένων εντολοδόχων της. Ευθέως ανάλογο και το γεγονός πως οι εκπρόσωποι της κρίθηκαν στο Κάιρο την περίοδο της κατοχής, αρνούμενοι οποιαδήποτε συμμετοχή στη λαϊκή αντίσταση. Το διακύβευμα και αυτής της αναμέτρησης διαγράφεται καθαρά. Και ο αγώνας που δίνεται στα βουνά από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού, αλλά και από όλους τους εξεγερμένους αγωνιστές, σε κάθε μετερίζει και στα νησιά της Εξορίας, άνισος και μέχρι στις Χάρτων. Η τέχνη πάντα παρούσα. Και το ρεμπέτικο τραγούδι. Η κατοχή φτάνουμε στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Εδώ τι γίνεται? Και εδώ οι ρεμπέτες είναι παρόντες. Παρόλο το ότι υπάρχει σκληρή, άγρια λογοκρισία και αστυνόμευση, η οποία προσέχει όλα τα τραγούδια μήπως υπάρχει αντεθνικών και ύποπτων πονηρών περιεχόμενων, οι ρεμπέτες δημιουργοί, σε αντίθεση με τους δημιουργούς του ελαφρού τραγουδιού και της επιθεώρησης, το τονίζω, οι οποίοι το βούλωσαν. Το λέω λίγο σκληρά, αλλά ήταν έτσι και κάποτε πρέπει να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτοί λοιπόν έγραψαν τραγούδια και μάλιστα συγκαλυμμένα για να μην τους βουτήξει η λογοκρισία. Ήταν και ρεμπέτες, παίζανε και μπουζούκια, μπορεί να καταλάβει κανείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Κάποια μάνα αναστενάζει» του Βασίλη Τσιτσάνη. Βέβαια, το παιδί της λέει περιμένει να γυρίσει από τη μαύρη ξενιτιά. Ποια ξενιτιά? Στην Εξορία ήταν. Πρωτοηχογραφήθηκε το 1947 και βέβαια κουτσουρεμένο, ενώ ο Τσιτσάνης είχε γράψει άλλα λόγια στην αρχή, δεν μπόρεσαν να περάσουν από τη λογοκρισία. Έτσι λοιπόν η Εξορία και κάποια άλλα πράγματα γίναν ξενιτιά, ούτως ώστε να σουλουποθεί και να μπορέσει να περάσει. Κάποια μάνα αναστενάζει λοιπόν τον Βασίλη Τσιτσάνη. Αρχές δεκαετίας του 80 βρέθηκε στο κέντρο που τραγουδούσε ο Βασίλης Τσιτσάνης. Κάποια στιγμή λοιπόν ανέβηκε στο πάλκο, δίπλα στο φίλο του τον Τσιτσάνη, και εκεί τραγούδησαν μαζί το «Κάποια μάνα αναστενάζει». Μάλιστα ο Μίκης είπε και το σωστό στιχάκι, ή τέλος πάντων ένα στιχάκι που σίγουρα αντιπροσώπευε αυτό που ήθελε να πει ο Τσιτσάνης. Ο Λεβέντης να γυρίσει όχι από τη μαύρη ξενιτιά, από τη μαύρη Ικαριά. Αυτή την ιστορική ηχογράφηση μπορούμε να την ακούσουμε μαγνητοφωνημένη αφού τη διαθέτουμε. Κάποια μάνα αναστενάζει. Yeah.
ορισμένη Κυριακή, ρεμπέτικο της εμφυλιακής περιόδου, αν και έχει πρωτογραφεί νωρίτερα, ο ίδιος ο Βασίλης Τσάνης αφηγείται. Κατά την περίοδο της κατοχής στη Θεσσαλονίκη, εμπνεύστηκα και τη συνεφιασμένη Κυριακή και μου έδωσε την αφορμή ένα από τα τραγικά περιστατικά που συνέβαιναν τώρα στον τόπο μας. Με την πείνα, τη δυστυχία, το φόβο, την καταπίεση, τις συλλήψεις, τις εκτελέσεις. Το κλίμα που μου ενέπνευσε τους στίχους, μου ενέπνευσε και τη μελωδία. Ήθελα να φωνάξω για τη μαύρη ευελπισία, αλλά συγχρόνως για την υπαρηφάνεια του λαού μας, που δεν σηκώνει χαλινάρι και σκλαβιά. Η συνεφιασμένη Κυριακή δεν είναι μόνο ένα περιστατικό της κατοχής, αλλά κλείνει μέσα της όλη την τραγική εκείνη περίοδο. Ό,τι είχα μέσα μου και τα έκρυβα από τα θλιβερά γεγονότα που ζούσα, το είπα με το τραγούδι μου αυτό. Το είχα έτοιμο από τότε, με αρχικό τίτλο «Ματωμένη Κυριακή». Διότι εκείνη τη βαριά χειμωνιάτικη νύχτα μιας Κυριακής, είδα με τα μάτια μου το θάνατο ενός παλικαριού. Μάτωσε η καρδιά μου και εγώ μάτωσα με τη σειρά μου το τραγούδι. Σήμερα κρύο και αγέρας. Τι αγέρας, δεν μπορείς να βγεις ένα βήμα. Ατέλειωτη βουή, το χιόνι στροβιλίζεται, δεν στέκει. Μια τρομερή ζωντάνια και δύναμη. Βρίσκεσαι στην καρδιά της αιώνιας φύσης και από μέσα η καρδιά σου αποκρίνεται, βουή στη βουή. Κάτι πρέπει να φτιάξουμε μεγάλο, πολύ μεγάλο. Να αποστομώσουμε την αστραπή.
Να πούμε το όνομά μας εκεί που οι δρόμοι δεν παίρνουν από λόγια. Και μια μεταγενέστερη μαρτυρία του Γιώργου Φαρσακίδη που θυμάται. Η πρώτη παράσταση που ανεβάσαμε στο Νέα Στράτη ήταν οι Πέρσες. Και από ό,τι λένε οι δήμονες, στάθηκε από τις καλύτερες που έχουν παιχτεί. Εν αρχή είναι ο λόγος, τόνιζε την προτεραιότητα του χορηγού ο Καρούσος, ο παδός μιας πιο κλασικής ερμηνείας. Ωστόσο, Καρούσο μου, ας μην υποτιμάμε την κίνηση, υποστήριζε ο Ρίτσος. Το πάθος, η έκφραση, να μπολιάσουμε με ζωή την παράδοση, να τη νιώσουν δική τους οι σύγχρονοι, έλεγε ο Μάνος Κατράκης. Και έβλεπες ανθρώπους απλούς, της υπαίθρου, ανθρώπους που δεν είχαν ξανακούσει για θέατρο, να παρακολουθούν με κατάνοιξη. Ο Δημήτρης Χατζής καταφέρει τα αγωνιστικά του κείμενο με τίτλο Θητεία. Μικρό απόσπασμα από την Ουργάνα. Πίσω, στο σταθμό της διοίκησης, ένα σύνδεσμο από το τάγμα δίνει στο σιδηρόπουλο το σημείωμα του ταγματάρχη Χιλέα. Ένα σημείωμα όλο και όλο δύο λόγια. Πρέπει να κρατήσουν το τσεροβέτσι. Έτσι του λένε για από πέρα. Πέρα είναι ο Καλιανέσης και ο Παύλος και έχουν τα μάτια του στυλωμένα σε αυτόν. Γύρω είναι οι μαχητές της Ουργάνας. Έχουν και αυτοί τα μάτια του στυλωμένα σε αυτόν. Οι Αμερικάνοι δεν κάνουν πόλεμο πια. Βαλθήκανε να γκρεμίσουν όλο το τσεροβέτσι με καμένο σίδερο. Και απάνε είναι αυτός, ο Σιδηρόπουλος, με τις ομάδες, με το πολυβολείο, με τα μπρέλ, που παθαίνουν εμπλοκή, με τα ντουφέκια μονάχα και τις χειρομοβίδες. Γυρίζει στο σίδερο. Τι κάθεσαι εδώ. Χαρτί συναγωνιστή λογαγή να μου δώσεις. Έχει δίκιο το παιδί. Χρειάζεται να του δώσεις χαρτί για τον ταγματάρχη. Σε τέτοιες ώρες δεν γίνεται τα λόγια. Και τι να πει στο χαρτί. Τα μακριά του, σαν ξύλινα δάχτυλα, αναταράζονται σαν ακρίδες. Ο λόγυρά του είναι οι μαχητές του. Ο ενδέκατος λόγος, επίλεκτος τώρα. Στην άκρη κάθονται με τα μάτια τους κόκκινα, με τα φανισμένα τους πρόσωπα, οι μαχητές της ομάδας του πολυβολίου. Όλοι τον κοιτούν στα μάτια. Ακολούθε έχουν τα μάτια τους φυλωμένα σε αυτόν. Πήρε το χαρτί και έγραψε μόνο. Θα κρατήσουν, Σιδηρόπουλος. Η όξυνση της ταξικής αντιπαράθεσης φωτογραφίζεται στα ποίηματα και τα ντάρκα τραγούδια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού, που γράφονται ανάμεσα σε μία μάχη και την επόμενη. Από την εφημερίδα του Δημοκρατικού Στρατού Εξόρμηση, με ημερομηνία δημοσίευσης 1η Αυγούστου του 1948, και από τη στήλη ποίησή μας και το ανυπόγραφο ποίημα με τίτλο «Ακόμα του πει άνοιξη». Σηκωθείτε, να πάρουμε στα χέρια μας τις άλπικες της πατρίδας, να τους πούμε να το καταλάβουνε. Δε χαμηλώνει η πίνδος, να τους το πούμε να το καταλάβουνε πως δεν αλλάζει ο ήλιος, πως δεν αλλάζουνε τα χρώματα ποτέ σε αυτή τη χώρα και πως ποτέ δεν κόπηκε στη μέση του τραγούδι. Τα αφήνει ο γέρος του Μοριά, το ξαναπιάνει ο Άρης, τα αφήνουν τα κλεφτόπουλα, το παίρνουν οι Ελασίτες, το παίρνει ο Δημοκρατικός Στρατός, του Μάρκου οι Λεβέντες,
Το παίρνουν τα ψηλά βουνά, το σέρνουν τα ποτάμια. Τα φροκοπούν οι θάλασσες, καίγονται τα λιμέρια. Το πήρε ο Γράμμος ο άψιλος και το έκανε ταμπούρι. Ακόμα τούτη άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι. Κλείνουμε με ένα μικρό απόσπασμα από το σχέδιο για μια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας του Νίκου Μπελογιάννη, που πρωτογράφηκε το 1945 και ξαναδουλεύτηκε το 1951 στη φυλακή, μήνες μόνο πριν την εκτέλεσή του. Φωτεινή βεβαίωση της φλόγας που έτυχε τους αντιπερνικούς εκείνους τελάριδες της ελευθερίας. Τέκνα της ανάγκης και όριμο τέκνα της αργής. Το απόσπασμα αφορά ένα βιβλίο που γράφεται γύρω στο 1806. Ανώνυμου Ελλήνος και επιγράφεται Ελληνική Νομαρχία. Δεν έχει τόση σημασία ποιος είναι ο συγγραφέας. Ίσως καλύτερα που είναι ανώνυμος, γιατί έτσι συμβολίζει πιο καλά τον ανώνυμο Έλληνα. Τον κάθε Έλληνα που πονούσε για την κατάδεια του τόπου του. Ονειρευόταν και πάλευε για την απελευθέρωσή του. Η ψυχή του άγνωστου συγγραφέα είναι γεμάτη ελληνισμό, ανθρωπιά και αγωνιστικό πνεύμα. Βλέπει, τοποθετεί και λύνει το πρόβλημα της επανάστασης και της απελευθέρωσης με τον πιο ρεαλιστικό και θετικό τρόπο. Θεωρεί ότι ο καιρός έχει οριμάσει και πραγματικά το 1806 οι συνθήκες ντόπιες και διεθνείς για μια εξέγερση είναι ακόμη και από το 1821 πιο ευνοϊκές. Καθορίζει τις κινητήριες δυνάμεις της Επανάστασης και ξεκαθαρίζει ότι η εξέγερση του ελληνισμού μπορεί και πρέπει να στηριχθεί στις δικές του αποκλειστικά δυνάμεις και να μην υπολογίζει στους ξένους. Από αρχής μέχρι τέλος το βιβλίο είναι ποτισμένο από πόνο και αγάπη για το βασανισμένο λαό, μίσος για τους τυράννους και αγανάκτηση για αυτούς που συμμαχώντας με τους Τούρκους εμπόδιζαν την Επανάσταση. Ο πολιτισμός των νεαμητών, των εξόριστων αγωνιστών και των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ως ηθική πάνω απ' όλα στάση και στην έννοια αυτή χωράνε όλοι οι αγώνες που δόθηκαν για την απελευθέρωση από τα δεσμά, όλα τα δεσμά, σηκώθηκε σε αυτό το ύψος του μπολιάσματος της λαϊκής συνείδησης ενάντια στην επιβολή της αστικής τάξης και της ιδεολογίας της με τον άμα της αξιοπρέπειας, του πατριωτισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του ανυποχώρητου αγώνα ενάντια στο δυνάστη και τον κατακτητή.